πόσο χαίρομαι που μιλάω πάλι σε αυτή την κάμερα. Πόσο τρελή είμαι που χαίρομαι που μιλάω μόνη μου μπροστά σε μια κάμερα. Αλλά δεν το λες και φυσιολογικό. Φίλες και φίλοι αυτού του καναλιού, καλώς ήρθατε. Ξέρατε πόσο μου λείψατε. Το έκανα πάλι το πονοτάκι μου, έτσι δεν κατήθηκα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα, άλλαξα τον αέρα, είδαμε φίλους, κολύμπησα ατελείωτα, ατελείωτα, ώρες ατελείωτες, ευχαριστήθηκαν και το νερό ποτέ δεν το ευχαριστιέμαι. Έμεινα, είχα αποχή από το μακιγιάζ για πάρα πολύ καιρό, μάξιμου να βάφτηκα 2-3 φορές οι διακοπές και όπως καταλαβαίνετε έχω γυρίσει με φούρια. Έχω γυρίσει, είμαι έτοιμη για όλα, έτσι, έχω τρέλα. Επιτέλους, περίμενα πώς και πώς να επιστρέψω, να κάνω μακιγιάζ, που μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, θα κάνουμε μακιγιάζ, έχω προϊόντα καινούρια. Κάποια τα έχω ήδη δοκιμάσει και έχω και άποψη και κάποια θα τα δοκιμάσουμε εδώ πρώτη φορά. Μαζί, όπως κάνουμε πάντα. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί περιμένω πώς και πώς να απογετιστώ. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Θα ξεκινήσουμε και θα βάλουμε το primer. Θα κάνουμε πρώτα τα μάτια μας. Και έχω μια παλέτα που ήδη ξέρω τι θα σας πω. Ήδη. Θα βάλω εγώ όμως το primer τώρα για να έρθει να κάτσει στο δέρμα. Είναι ένα primer από Catrice. Pore Minimizing λέει. Άσπρο γαλακτερό μου φαίνεται. Πρώτη εντύπωση, δεν το έχω δοκιμάσει ξανά, SPF 30. Δηλαδή, αν δεν θες να βάλεις έξτρα αντιλιακό, προφανώς μπορείς με αυτό να τη βγάλεις καθαρή. Δεν φαίνεται να δείχνει κάποιο χρώμα στο πρόσωπο. Σίγουρα δεν αφήνει ασπρίλα. Τώρα, τι μου έχει κάνει στον πόρο. Δεν ξέρω. Μου τον έχει κάνει υδρά. Έχω ήδη καθαρίσει την περιοχή στο βλέφαρο με κονσίλερ και είναι έτοιμο για να ξεκινήσουμε να κάνουμε application τις σκιές μας. Ποιες σκιές είναι αυτές? Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Στην Πάρο πήγα μια μέρα στην Παρικιά, πήγαμε μόνο κορίτσια και από εκεί ψωνίσαμε. Άνοιξε ένα μαγαζί που έχει φέρει Wet n Wild, Essence, Catrice, Makeup Revolution, το οποίο δεν υπήρχε στην Πάρο αυτό μέχρι τώρα. Πήρα λοιπόν αυτή εδώ την παλέτα από Essence, είναι η καινούρια παλέτα που κυκλοφορεί, δεν είμαι σίγουρη, μπορεί να είναι συλλεκτική, πάντως κυκλοφορεί πολύ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το όνομα αυτής είναι Turtle, You're in my circle. Κοιτάξτε εδώ χρώματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω πριν ξεκινήσω και δείτε και μόνοι σας, ότι για ακόμη μία φορά η Essence με έχει αφήσει άλαλη, άλαλα τα χείλη των ασεβών. Τα ματ δεν παίζονται. Τα σήμερι, χωρίς να τα βρέξεις, εξαιρετικά. Δεν το πίστευα. Είχε άλλη μία παλέτα, η οποία είχε και μπλε, έντονα, τυρκουάζ χρώματα. Δεν τη βρήκα όμως. Και εδώ που πήγα και έψαξα όταν γύρισα από την Πάρο, πάλι ήταν παντού sold out. Δεν υπήρχε. Αν την έχετε εσείς στα χέρια σας, μπράβο, είστε πολύ τυχεροί. Λοιπόν, ήρθαμε λίγο πιο κοντά. Πάμε να πάρουμε το χρώμα αυτό το οποίο λέγεται Island και είναι ένα καφέ, κεραμιδό καφέ, πορτοκαλό λοιπά. Πάω να την τοποθετήσω. Παιδιά, κοιτάξτε έτσι. Απόδοση απίθανη, απίθανη. Εξαιρετικά ζεστά γήινα χρώματα τα οποία ανακατεύονται υπέροχα και μόνα τους και το ένα μέσα στο άλλο. Υπέροχα. Το ανακατεύω λοιπόν προς τα πάνω, προς τα μέσα, προς τα δεξιά και τα αριστερά. Με ένα πινέλι καθαρό θα πάρω το χρώμα αυτό το οποίο ονομάζεται Maldives. Maldives. Είναι αυτό εδώ. Θα το ανακατέψω και λίγο με το χρώμα Beach, το οποίο είναι ένα αυτό εδώ, το κοκαλί, το bony.
Και μαζί θα πάω να σβήσω έτσι λίγο επάνω από αυτό που έχω κάνει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τώρα την πιο σκούρα σκιά εδώ που λέγεται Rock, ο γνωστός βράχος εδώ, που έχει πάλι το σχέδιο μιας χελονίτσας επάνω. Είναι ένα σκούρο καφέ, ψυχρόνε, και θα το βάλω τώρα, θα εστιάσω αποκλειστικά στην κόγχη, χωρίς να το ανεβάσω ιδιαίτερα επάνω. Καλά δεν λέω. Πολύ ωραία. Θα πάρουμε πάλι το προηγούμενο πινέλο της ανακατοσούρας. Θα πάρω λίγο από τις Μαλδίβες πάλι, πολύ λίγο. Και θα πάμε όλο μαζί αυτό τώρα να το ανακατέψουμε. Θα πάρω με το πινέλο μου το χρώμα. Ποιο χρώμα να πάρω τώρα, μου λες? Ποιο να δοκιμάσω? Θα δοκιμάσω αυτό εδώ το οποίο λέγεται Σαρντινία και είναι ένα υπέροχο, είναι ένα χρώμα λαδί με λίγο χρυσό, χρυσολαδί. Δεν θα βρέξω το πινέλο μου γιατί θέλω να δω, το ξέρω, δεν θέλω να δω, για σας το κάνω, να δείτε κι εσείς τι απόδοση έχει. Αβρεχτό, το τεινάζω. Πάμε λοιπόν, πάμε να το τοποθετήσουμε στο κινητό μας, στο κουνητό μας, το βλέφαρον. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, γράφει φανταστικά, χωρίς, επαναλαμβάνω, χωρίς να το βρέξω. Καταπληκτικό. Τώρα θα πάρω και λίγο από αυτό εδώ το οποίο λέγεται Wind και είναι ένα μοβοκαφέ. Θα πάρω λίγο και από αυτό και θα το βάλω δίπλα στο λαδί, μεταξύ του λαδιού και του καφέ χρώματος της κόνχης μου, για να έρθουν όλα αυτά να δέσουν και να παντρευτούν όμορφα και ωραία. Θα ξαναπάρω λίγο από το σκούρο ροκ μου, το σκούρο καφέ μου, και θα ενισχύσω λιγάκι την εξωτερική μου γωνία. Ξαναμπλεντάρουμε με ό,τι έχει το πινέλο μας. Πάω να κάνω τα ίδια στο δίπλα μάτι και να ξανά. Λοιπόν, και αυτό έκανα το ίδιο και στο διπλανό μάτι. Τώρα πάμε να δοκιμάσουμε καινούριο eyeliner. Πάρα πολύ ήθελα να το πάρω εδώ και καιρό που έχει βγει, όχι πολύ καιρό, αλλά το ακούω πολύ και θέλω να το πάρω. Και το πέτυχα, παιδιά, σε Hondo, 50-30% με μεγάλη έκπτωση. Είναι αυτό εδώ το Maybelline Hyper Precise All Day. Είναι μάμπρο και είναι matte, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι μαύρο και είναι matte. Λέτε να πήρα άλλο από αυτό που ήθελα? Όχι, αυτό πήρα. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Προσέξτε, έχει αυτή εδώ τη μουτσούνα, η οποία είναι λεπτή, καλή, ωραία φαίνεται. Πάμε να δούμε πώς γράφει και τι κάνει αυτού να το πράγμα τώρα, έτσι. Έβαλα eyeliner, βλεφαρίδες, μάσκαρα και επέστρεψα. Έβαλα το eyeliner, το οποίο μιλάμε για αυτό εδώ, είπαμε, από Maybelline. Μαύρο, έντονο, γράφει πάρα πολύ εύκολα. Έχω μόνο μία ένσταση, ότι λιγάκι εσωτερικά νομίζω σαν να έχει μπει λίγο, σαν να έχει μπει λιγάκι, δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς, τι βλέπετε. Έχει λιγάκι μπει σε λεπτές γραμμούλες, αυτό. Κατά τα άλλα είναι αξιοπρεπέστατο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει ποτέ πάνω. Πάμε να συνεχίσουμε με τη βάση μας. Έχουμε ήδη λοιπόν βάλει το primer. Και για foundation σήμερα θα χρησιμοποιήσω πρώτη φορά εδώ, αυτό εδώ το foundation από Shiseido. Είναι το καινούριο, το Synchro Skin Self Refreshing Foundation. Oil free με SPF 30. 30 το ένα, 30 το άλλο, με 60 SPF. Πού πας? Πού θα βρεις καλύτερα? Λοιπόν, είναι ένα αρκετά high-end foundation. Το βρήκα πάλι σε μια έκπτωση 25% και το πήρα καλύτερη τιμή, νομίζω από 50,
2,50 κάτι, το πήρα 36. Τι λέει τώρα αυτό? Αυτό λέει ότι είναι ένα foundation το οποίο όσο το φοράς αυτό κάνει refresh, σε αναζωογονεί ασταματήτως, non-stop. Συγχρονίζει το δέρμα, αντιστέκεται στην heat, στη ζέστη, humidity, υγρασία, δεν κινείται, μένει 24 ώρες, flawless, weightless, θα το καταλαβαίνεις, και medium buildable coverage. Λοιπόν, πήρα την απόχρωση, μετά από κόπους και βάσανα, 3,20. Η κυρία που πήγα εκεί στο μαγαζί μου είπε ότι έτσι όπως με είδε μαυρισμένη, μου λέει έτσι όπως σε βλέπω, θα σου δώσω την 3,50, κάτι μου είπε 3,40. Λέω κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα, δεν είμαι έτσι όπως φαίνομαι, είμαι άσπρη. Αποκλείται, μου λέει πόσο άσπρη να είσαι. Κοίτα τι ωραίο δέρμα, άρχισα μου να κάνει και κοπλινό, μου είπε τι ωραίο δέρμα που έχεις. Πάλι πήγα να της πω, φοράω make-up, να το δεις κανονικά. Όχι, όχι, μου λέει αυτό, άντε να σου δώσω 2 τόνους, μου λέει πιο κάτω. Τελικά της έδειξα φωτογραφίες στο κινητό. Αχ, μου λέει, θες να το φορέσεις και το χειμώνα, θα πάρεις την 3,20. Πέσαμε 5 αποχρώσεις κάτω. Επίτηδες πήρα μια απόχρωση, η οποία δεν είναι πολύ ανοιχτή, είναι χειμωνιάτικη. Γιατί εγώ θέλω να το φορέσω και όλο το χειμώνα, εγώ σε λίγο θα ξασπρίσω. Εάν θέλω να το σκουρίνω, έχω σκούρα, πολύ σκούρα foundation, να το αναμίξω. Προς το παρόν θα αρκεστούμε σε αυτή εδώ την απόχρωση, την οποία είναι αρκετά πιο ανοιχτή αυτή τη στιγμή. Α, έτσι ανοίγει. Αρκετά πιο ανοιχτή αυτή τη στιγμή για τα δικά μου δεδομένα, έτσι. Όμως, μου κάνει για το χειμώνα μου. Θα τη βάλω τώρα, μπορεί να είναι λίγο πιο ανοιχτή, δεν μας πειράζει όμως, διότι θα τη φτιάξω με τα bronzer. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτό. Ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ, δείχνει το δέρμα πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει παιδιά, είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτή σίγουρα η απόχρωση για το μαυρίσμα μου αυτή τη στιγμή. Αλλά για το χειμώνα είναι πολύ καλή και είναι και ένα τόνο πιο σκούρο. Απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι όντως μεσαίας κάλυψης, δεν θες και παραπάνω. Πώς φαίνεται εδώ αυτό το μελανοματάκι. Βλέπω ότι το έχει ψιλοκαλύψει. Θα βάλω λίγο, ένα μισό πάνω ακόμα, για να συμπληρώσω στα σημεία που θεωρώ εγώ ότι θέλει λίγο παραπάνω κάλυψη. Αυτό εδώ το κόκκινο σημαδάκι από ένα σπυράκι που μετά από 2 μήνες δεν λέει να φύγει, δεν θέλει με τίποτα. Απλώθηκε πανεύκολα. Το μόνο που μας μένει είναι να δούμε πώς θα κρατήσει όλη μέρα. Δεν έχω κάτι καινούριο σε κονσίλερ. Θα βάλω λίγο αυτό από NYX, το Born to Glow, πολύ πολύ λίγο, όπου είναι και αυτό κάτασπρο παιδιά. Την πιο άσπρη απόχρωση που έχω, πήγα και διάλεξα. Εντάξει, οκ. Okay. Θα παίξει πολύ bronzer, μιλάμε. Πολύ ωραία. Και πριν βάλω concealer, πάμε να περάσουμε σε ένα νέο προϊόν, το οποίο και αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Θα είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη επαφή μου με το προϊόν αυτό. Είναι από NYX, ολοκένουργιο, Sweet Cheeks το όνομα αυτού, και είναι υγρό ρουζ. Είναι ρουζ σε μορφή, σε αυτή εδώ τη μορφή. Σε κρεμώδη μορφή, σε ψιλομούς μορφή. Το έχω πάρει στην απόχρωση Baby Doll. Είχε και πολλές πορτοκαλί, είχε πολλά τέτοια. Εγώ διάλεξα αυτή. Τώρα το χειμώνα νομίζω θα μου αρέσει πολύ. Πάμε να πάρουμε, δεν ξέρω πόσο γράφει αυτό, θα γράφει πολύ από ό,τι φαίνεται. Πάμε να πάρουμε λίγο από αυτό στο πινελάκι μας, ένα πινέλο από Real Techniques. Και πριν πουδράρουμε, πάμε να το βάλουμε στα μαγουλάκια μας. Λοιπόν, είναι ένα matte προϊόν, δείχνει να απλώνεται πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ και η απόχρωση. Δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει τώρα με αυτό το μακιγιάζ που έχω στα μάτια μου, αλλά πρώτη φορά είναι που βάζω αλαντάλα. Δεν είναι πρώτη φορά. Άρα, συνεχίζουμε. Νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ έντονο, αλλά δεν βγαίνει τόσο έντονο στο πρόσωπο. Παιδιά.
Παντού ζεσταίνομαι. Δεν θα φύγει αυτό το καλοκαίρι επιτέλους. Αφού γυρίσαμε και από διακοπές, δεν θέλω άλλο. Να φύγει, να έρθει το αγαπημένο μου φθινόπωρο. Λατρεύω το φθινόπωρο. Λατρεύω το φθινόπωρο. Γιατί είναι ο προάγγελος του Χριστουγέννου, του Halloween, της κολοκύθας, των σκούρων χρωμάτων στα χείλια. Τέλειο. Πάμε να περάσουμε και να ζεστάνουμε λίγο το πρόσωπό μου, αυτό το κατάλευκο ροζουλομαγουλάτο πρόσωπό μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτή η παλέτα εδώ, χωρίς πολλά λόγια, Catrice Desert Dunes, επίσης την αγόρασα από το ίδιο μαγαζί στην Πάρο μαζί με την παλέτα των ματιών. Έχω πάθει την πλάκα μου. Την πλάκα μου. Καταρχήν η συσκευασία είναι υπέροχη, πρακτική, ελαφριά υπέροχη. Έχει 3 αποχρώσεις bronzer και 3 highlighter. Τα bronzer είναι φανταστικά, από contour μέχρι bronzer να κάνεις ό,τι θες. Μυρίζει και κάτι ωραίο, τέλος πάντων. Και τα highlighter, αχ, τα highlighter δεν έχω λόγια, δεν έχω. Δεν έχω. Θα πάρω το χρώμα το πρώτο που λέγεται Mirage και το χρώμα το δεύτερο που λέγεται, όχι, και το χρώμα το τρίτο λίγο που λέγεται Desert Ride, μπας και σκουρίνω λίγο το πρόσωπό μου. Λίγο. Απλώνονται υπέροχα. Κοίτα εδώ. Απλώνονται φανταστικά. Οι αποχρώσεις είναι ιδανικές. Για όλους φαντάζομαι. Είναι η πούδρα. Καλά, γενικώς τα Catrice, τα bronzer από Catrice είναι υπέροχα. Αυτά εδώ έχει γίνει, παιδιά, τρελή. Τρελό πράγμα με αυτό εδώ. Να βάλουμε και ένα highlighter. Θα το βάλω με την ακρούλα αυτού που έβαλα το bronzer. Έβαλα πολύ αυτό το σκούρο το Aces. Το έχω βάλει πολύ, διότι δεν έκανα πολλά στο πρόσωπο. Μπορεί και χωρίς foundation, λίγο concealer, έβαζα bronzer και μετά πάνω από το bronzer, έτσι για να πάρει λίγο λάμψη, έβαζα αυτό το μεσαίο. Πολύ το έβαλα. Τώρα θα βάλω, θα ανακατέψω το Oasis με το Golden Sand, που είναι το χρυσό από την παλέτα. Το πολύ ανοιχτό δεν θα το βάλω, νομίζω δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Έτσι, ένα wash of color. Δεν θέλουμε πολλά. Έβαλα πολύ λίγη, μα πολύ λίγη όμως, έτσι. Ελάχιστη πούδρα από αυτή εδώ, αυτή βρήκα μπροστά μου, αυτή πήρα, Revolution, τη Lace. Πήρα λίγο με το πινελάκι μου και έβαλα εδώ, κάτω από τα μάτια, λίγο έτσι πέρασα από τη μύτη, πήγουνε, αλλά ελάχιστα. Σχεδόν δεν υπήρχε, ανεπαίσθητο. Μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα στο πρόσωπό μου, αυτή είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ μου αρέσει. Έχω καινούργια προϊόντα για τα φρύδια. Βασικά είναι ένα καινούργιο προϊόν, το οποίο το έχω πάρει σε 2 αποχρώσεις. Είναι Catrice Brow Combo Pro. Και τι είναι τώρα, είναι αυτό εδώ με τα 3 τα πτερίγια. Το πήρα στην απόχρωση Ash Blonde και στην απόχρωση Medium Brown. Θα ξεκινήσουμε το Ash Blonde για να δούμε τι θα κάνουμε. Να έρθουμε λίγο κοντά, ακόμη πιο κοντά, τι λέτε. Τα κάνω αυτά. Είμαι άτρωστη, δεν φοβάμαι τίποτα. Πάμε. Ξεκινάμε. Πώς να ξεκινήσω εγώ τώρα με αυτό. Ναι. Βλέπετε κάτι να βγαίνει. Βλέπετε κάτι να βγαίνει. Έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν γράφουνε. Να, εδώ λίγο κάτι έγραψε. Δεν γράφει τίποτα πάνω στο φρύδι. Έλα Χριστέ μου. Καλή, δεν γράφει. Θα να πάρω το άλλο, το brown, να δω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μου δέρνει το φρύδι και δεν γράφει. Γιατί δεν γράφει, πρέπει να το κουνήσεις, να το πατήσεις. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τώρα έχω εκνευριστεί, δεν το θέλω. Θα το ξανακοιτάξω. Μάλλον τα πήρα τσάμπα, παιδιά, αυτά τα 2. Δεν κάνουν τίποτα. Επέστρεψα, έφτιαξα τα φρυδάκια μου με το brow blade μου, το αγαπημένο, παιδιά, τι ήταν αυτό. Δεν γράφανε, σας λέω.
Τι απογοήτευση ήταν αυτή. Πάμε να περάσουμε στα χείλη μας. Έχω το καινούριο κραγιόν από NYX, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Τα κραγιόν... Αχ, πώς λέγονται ρε παιδιά, shout out, shout loud, shout out loud, μπορεί. Είναι η απόχρωση silk, η δική μου απόχρωση. Είναι σατινέ, δεν είναι ματ, ούτε τα πολύ γυαλιστερά, είναι ενυδατικά σατινέ. Έτσι με είπανε, έτσι σας λέω. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να... κάνουμε το περίγραμμά μας με το Cork από MAC. Και αφού σχηματίσαμε ωραία και διακριτικούλια το περίγραμμά μας, πάμε να δοκιμάσουμε αυτό το κραγιόν που για πρώτη φορά δοκιμάζω, παιδιά. Καλή, ξέρετε τι μυρίζει αυτό. Ξέρετε τι μυρίζει. Εντάξει, μπορεί να με πιστέψετε, αλλά μυρίζει popcorn. Από τα Village. Popcorn με πολύ βούτυρο. Δεν είμαι τρελή, αλήθεια λέω. Για να δω. Παιδιά, είναι φανταστικό. Πάρα πολύ βουτυράτο. Απλώνεται πανεύκολα, η απόχρωση μου αρέσει πάρα πολύ. Είχε αρκετές και δεν ήξερα αν είχα πάρει τη σωστή, αλλά... Με το κραγιόν είμαι ερωτευμένη ήδη. Με τη βάση του προσώπου μου, επίσης είμαι ερωτευμένη ήδη. Με το κονσίλερ, το οποίο δεν είναι καινούριο, το είχα αγοράσει κάποια στιγμή το χειμώνα και το έχω παρατημένο μέσα στα συρτάρια μου. Επίσης έχω ερωτευτεί. Ξανά ερωτευτή. Τι λες ρε εσύ, δεν θυμάμαι να μου είχε αρέσει τόσο πολύ τότε. Καλά, οι πούδρες, οι σκιές, εξαιρετικές. Αυτά είχα να πω, από εδώ και πέρα κρίνετε μόνοι σας. Γενικώς πάντως το αποτέλεσμα μου αρέσει πάρα πολύ. Φίλοι μου, πόσο χαίρομαι που επέστρεψα πάλι στην ρουτίνα μου. Διότι πολύ ωραίες οι διακοπές, πέρασα πραγματικά τέλεια. Αλλά η ρουτίνα μου λείπει πάρα πολύ πάντοτε. Και εσείς μου λείψατε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτά, χάρηκα πολύ που τα ξαναείπαμε, χαίρομαι που επέστρεψα. Θα τα λέμε κανονικά, είπαμε εκτός απρόπτους τους ρυθμούς μας. Αυτά. Αν σας άρεσε κάτι από όλα αυτά, εάν το έχετε κι εσείς και έχετε μια άποψη επ' αυτού, πάνω σε αυτό, σας παρακαλώ, γράψτε μου και πείτε μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe. Πολλά! Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Bye bye. Bye.